Κονλίνα, σε συνομιλία που είχαμε με διπλωματικές πηγές στα Σκόπια, μας είπαν το εξής, ότι από τους 1.400 πρόσφυγες που εκτιμούν ότι πέρασαν τα σύνορα, οι 600 από αυτούς επέστρεψαν με φορτηγά του στρατού των Σκοπίων στις 10 χτες το βράδυ. Οι υπόλοιποι 800 σταδιακά στέλνονται πίσω στην Ελλάδα, λένε οι ίδιες διπλωματικές πηγές. Είναι οι διπλωματικές σκοπιανές πηγές, γιατί η ελληνική πλευρά υποστηρίζει, η Αλεξία, ότι η επαναπροώθησή τους στο ελληνικό έδαφος από τους Σκοπιανούς δεν έγινε με την νόμιμη οδό, ότι βρέθηκε άλλος τρόπος για να περάσουν ξανά οι άνθρωποι αυτοί στα ελληνικά σύνορα. Από τα Σκόπια όμως λένε ότι 1.400 πρόσφυγες πέρασαν, οι 800 χθες το βράδυ επέστρεψαν με φορτηγά του στρατού των Σκοπίων. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, ο Νίκολα Ποπόσκι, έκανε λόγο για μαζική οργανωμένη φυγή και σε δύο σημεία των δηλώσεων του Λίνα προτάσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλώνει ότι θα κάνει το καλύτερο για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι εναπόκειται σε όλους εμάς τους Ευρωπαίους, όπως λέει, να αποφασίσουν γρήγορα προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε. Τώρα, Λίνα, θέλω να πω ότι υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Φύρων από το 2007 και λέει αυτή η συμφωνία ότι τα Σκόπια έχουν την ευχαίρεια να κάνουν αίτηση στην Ελλάδα για να επιστρέψουν πίσω οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι συνελήφθησαν. Κυβερνητικές πηγές πάντως διέψευδαν μέχρι και πριν από λίγα λεπτά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι επέστρεψαν οι 800 πρόσφυγες, όπως λένε, από τα Σκόπια. Και δεύτερον, ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα για επιστροφή των συγκεκριμένων ανθρώπων από τα Σκόπια, Λίνα. Μάλιστα. Και πάλι να επισημάνω ότι η ελληνική πλευρά και η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει γίνει η επιστροφή των 600 προσφύγων στην... Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο για τον αριθμό αυτό, τουλάχιστον.